Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας που είστε σήμερα εδώ. Εμείς εδώ μαζί. Εννοείται θέλω να ευχαριστήσω τους επισήμους μας, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Πιστικίδη, τον κύριο Μπουρνούς, τον κύριο Δουβίτσα, όλους τους προέδρους των συλλόγων που παρευρίσκονται σήμερα εδώ. Συγχωρέστε με τώρα αν δεν βλέπω άλλους. Είναι μεγάλη χαρά για μας σήμερα αυτή η εκδήλωση. Όχι μόνο γιατί τιμούμε τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης, ο οποίος ως γνωστόν κατάγεται από την ιδιαίτερη πατήριδα την Τριγλία και κατά πολύ μεγαλύτερη χαρά για μας είναι ότι υλοποιούμε μια ιδέα του Δημάρχου μας, του κ. Πιστικίδη, που θέλω να τον ευχαριστήσω προσωπικά, ώστε μαζί με την Παντοβασίλισσα, που είναι η μεγάλη γιορτή της Ραφίνας, να έρθουμε να δέσουμε και να τιμήσουμε τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης. Όλοι μαζί, ενωμένοι, οι μεγαλύτεροι σύλλογοι της περιοχής μας, το Λύκειο Ελληνίδων, και το ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία του και την κυρία Παναγιώτη και Χριστίνα, την επέκταση, και το Σύλλογο Ραφίνας Αγαπώ, το λέω το σύντομο, και τη Στέλλα Μισοκύλη, που και αυτή έδωσε ένα δυνατό παρόν, όλοι μαζί αγκαλιασμένοι σε μια κοινή γιορτή, σε μια κοινή χαρά. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Βασίλη Πιστικίδη να πει δύο λόγια πριν ξεκινήσουμε. Καλησπέρα. Θεωρώντας ότι η γιορτή της Παντοβασίλισσας έρχεται σαν συνέχεια με την γιορτή του Χρυσόστομου Σμύρνης, θεωρήσαμε ότι όλη αυτή η εβδομάδα πραγματικά θα πρέπει να γίνεται στη Ραφίνα όπως έγινε αυτές τις μέρες, για να τιμούμε αξίες διαχρονικές και αξίες μεγάλες, όπως είναι αυτή του Σεφτού Ιεράρχη που βρίσκεται πίσω μου, του Άγιου Χρυσόστομου Σμύρνης, του Χρυσόστομου Καλαφάτη. Ο Χρυσόστομος Καλαφάτης, Μητροπολίτης Δράμας, Μητροπολίτης Σμύρνης, ήταν Τριγλιανός και θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε το τεράστιο έργο που έχει κάνει, είτε στη Δράμα όπου βρέθηκε, είτε στη Σμύρνη. Αυτό που ίσως πολλοί από εσάς να αγνοείτε και θα ήθελα να πω από αυτό εδώ το μικρόφωνο, είναι ότι όπου και αν βρισκότανε, είτε ήταν στη Δράμα είτε ήταν στη Σμύρνη, πάντα αλληλογραφούσε με τη δημογεροδία της Τρίγλιας, τους ορμήνευε, τους συμβούλευε, ώστε να μπορέσει η ιδιαίτερη πατρίδα του, την οποία υπεραγαπούσε, η γενέτειρά του, να προχωρήσει μπροστά. Είναι σημαντικό ότι και το χρόνο των εξοριών είχε τρεις εξορίες από τους Τούρκους και από τις Μητροπόλεις του ο Χρυσόστομος, ήθελε να τις περνάει στην Τρίγλια. Ειδικά τις δύο πρώτες τα κατάφερε. Την τρίτη, που ήταν εξορία από την Σμύρνη, δεν το κατάφερε, γιατί απλά και οι Τριγλιανοί εκείνη την εποχή είχαν φύγει από την Τρίγλια, τους είχαν διώξει οι Τούρκοι και τους είχαν εγκαταστήσει κοντά στην Προύσα. Ήταν τα χρόνια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, όταν φοβόντουσαν ότι οι Έλληνες που βρίσκονται στα παράλια βοηθούσαν τους συμμάχους. Τα έργα του στην Τρίγλια είναι πάρα πολλά. Θα σας πω για το σχολείο, το Τας Μεκτέπ, όπως το λένε οι Τούρκοι, το Πέτρινο Σχολείο, που είναι έργο του Χρυσόστομου. Ένα έργο επιβλητικό, ένα έργο το οποίο υπάρχει και ένα κτίριο που σπάνια θα το συναντήσετε ακόμα και στις διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Τους οργάνωσε κυροποιείο, τους οργάνωσε υφαντουργείο. Έφτιαξε θέατρο στην Τρίγλια. Έφτιαξε νεκροταφείο καινούριο στην Τρίγλια. Οι μαρτυρίες που έχουν μείνει για το νεκροταφείο ήταν ότι ήταν σαν κήπος από τα λουλούδια τα οποία υπήρχαν. Τους οργάνωσε στην καλλιέργεια του μεταξωσκόλικα. Και όλα αυτά δίνοντας πάντα στην δημογεροντία το τι ακριβώς συνέβαινε με τα οικονομικά του κάθε έργου, και όλα αυτά
βάζοντας πρώτος το χέρι του στη τσέπη ώστε να συμβάλλει σε αυτό το έργο. Όπως σε όλα αυτά τα έργα τα οποία σας ανέφερα, συνέβαλαν επιφανείς Τριγλιανοί, με πρώτο το Φίλιππο Καβουνίδη. Ιδιαίτερα ο Φίλιππος Καβουνίδης έφερε 42 όργανα και στολές φιλαρμονικής εκείνη την περίοδο από την Ιταλία για τα παιδιά της Τρίγλιας. Ο Σάπαρης και όποιος άλλος βρισκόταν είτε στο Βουκουρέστι που συνήθως πηγαίνανε οι Τριγλιανοί και φτιάχνανε χρήματα θα έλεγα, ήταν έμποροι, είτε ακόμα και Τριγλιανοί που βρισκόντουσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες με γράμματα του Χρυσοστόμου βοηθούσαν την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Η αγιοποίηση του Χρυσοστόμου άργησε 70 χρόνια, αλλά αυτό είναι σαν να μην συνέβη. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό το έχω ζήσει και στο δικό μου το σπίτι, όπως και οι περισσότεροι πρόσφυγες εδώ μέσα. Η φωτογραφία του δεν υπήρχε στο σαλόνι ή οπουδήποτε άλλο στο σπίτι. Η φωτογραφία του στα τριγλιανά σπίτια και στα σπίτια των προσφύγων υπήρχε στα εικονίσματα. Επομένως, πρώτα έγινε Άγιος μέσα στην ψυχή του πρόσφυγα και στην ψυχή του ελληνισμού και μετά τον αγιοποίησε η Εκκλησία. Η ιδέα το να μαζευτούν οι σύλλογοι αυτή της Ραφίνας μου την απέδωσε ο Αλέξανδρος εδώ, ο φίλος πρόεδρος του πολιτιστικού του Πικερμίου, αλλά θεωρώ ότι το είπα σε ανθρώπους που πραγματικά ήταν έτοιμοι να τα ακούσουν. Είτε ο ίδιος, είτε η πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων, η κυρία Παναγιώτου, είτε η κυρία Μισοκύλη από το Ραφίνα Σαγαπώ. Θεωρώ ότι αυτές οι πολιτιστικές δυνάμεις, αυτοί οι πυλώνες του πολιτισμού που βρίσκονται στη Ραφίνα, θα πρέπει να ενεργούν μαζί, θα πρέπει να δουλεύουν μαζί και θα πρέπει και εμείς να χαιρόμαστε αυτό το αποτέλεσμα. Εύχομαι μια καλή βραδιά. Με χορούς και τραγούδια λοιπόν και μουσικές και ρυθμούς δικούς μας ελληνικούς θα σας ταξιδέψουμε σήμερα τιμώντας τον Άγιο. Αλλά πριν ξεκινήσουμε θέλω να πω πολύ λίγο και γρήγορα ότι το Λύκειο Ελληνίδων αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά σήμερα, διότι για πρώτη φορά θα εμφανιστούν με τις καινούργιες τους γυναικείες φορεσιές της Κεφαλονιάς που τις έφτιαξε η κυρία Κέτη Σπυροπούλου. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους δασκάλους, τους χοροδιδασκάλους όλων των συγκροτημάτων χωρίς να βάζω τον εαυτό μου μέσα, τη Στέλλα τη Μισοκύλη, το Γιάννη τον Κοντογιάννη και την Διάνα την Οτάρογλου, που για τυπογραφικό λάθος δεν την βάλαμε στο πρόγραμμα, ζητούμε συγγνώμη. Εύχομαι σε όλους καλή διασκέδαση.